τρόπο. Το αντιπαρέρχομαι. Το αφήνουμε στην άκρη. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Αναλάβατε επί 6 μήνες το Υπουργείο Οικονομικών, στην αρχή του μνημονίου, στην αρχή της θητείας της κυβέρνησής σας, με ένα γενικό γραμματέα, με τον οποίο δεν ανταλλάσσατε κουβέντα. Και ποιον λέτε? Τον κύριο Γεωργακόπουλο. Υπεύθυνο για τις εφορίες και τα μαζεμένα χρέη. Ποιος ήταν αυτό? Μιλούσατε? Σε καθημερινή βάση. Κύριε Παπακοσταντίνου, είναι γνωστή η κακή σχέση που είχατε με τον κύριο Γεωργακόπουλο. Κοιτάξτε, είναι γνωστή η κακή σχέση. Θέλετε να κάνουμε τώρα... Είναι γνωστή η κακή σχέση, η οποία μάλιστα οδήγησε τη χώρα σε... Κυρία Τσαπανίδου, με μεγάλη χαρά να πούμε ότι για όλα τα κακά της χώρας φταίει ο Παπακοσταντίνου, ο οποίος δεν είχε μπροστά του τα 300 δις το χρέος, δεν είχε μπροστά 36 δις έλλειμμα, δεν είχε το γεγονός ότι η ανταγωνιστικότητα της χώρας είχε καταρρεύσει και είχαμε έλλειμμα στο εξωτερικό σωζύγιο, δηλαδή... Εισαγωγές περισσότερο από εισαγωγές στο 14% του ΑΕΠ, το οποίο μέσα στην Ευρωζώνη δεν γίνεται. Δεν φταίει. Δεν είναι όλα αυτά. Δεν ήταν μια πραγματικότητα. Απλώς αν ο Παπακοσταντίνου μιλούσε στο Γενικό του Γραμματέα, δανειζόταν λίγο περισσότερα, έκανε λίγο διαφορετικά πράγματα, τότε δεν τα είχαμε γλιτώσει όλα. Μακάρι, κυρία Τσαπανίδου, και εγώ δεν θα ήμουν εδώ πέρα σήμερα να απολογούμε, και εγώ θα μπορούσα να έχω μια πιο ήρεμη ζωή, και εγώ σας διαβεβαιώ. Θα μπορούσα να μην είχα κόψει μισθούς και συντάξεις, να μην είχα αυξήσει φόρους, όλα αυτά τα οποία. Ακόμα και για ένα κακό Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θέλει να πιει το αίμα του κόσμου, έτσι, γιατί προφανώς αυτό θεωρεί όλος ο κόσμος, αυτά δεν είναι μια επιλογή που θα ήθελε να κάνει. Αλλά όμως η χώρα πρέπει να έχει μια αυτογνωσία. Εσείς και λέει, η αυτογνωσία είναι. Αφήστε με, ένα ολοκλήρωσε τη φράση μου, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για σημαντικά πράγματα. Και η αυτογνωσία είναι να καταλάβουμε ότι πληρώνουμε 30 χρόνια στα οποία δεν κάναμε τα σωστά πράγματα. 30 χρόνια στα οποία το κράτος ξόδευε περισσότερα από ό,τι είχε. Πληρώνουμε μια καταστροφική εξαετία, στην οποία διπλασιάστηκαν τα πάνε του δημοσίου, στην οποία έγιναν αβέρτα διορισμοί, στην οποία δόθηκαν αβέρτα επιδόματα σε δημοσίους υπαλλήλους, στην οποία δημιουργήθηκαν διάφοροι οργανισμοί, γιατί οι οποίοι δεν κάναν απολύτως τίποτα. Χρόνο. Στην οποία κατάρρευσαν τα έσοδα, στην οποία αφήσαμε τη φοροδιαφική να ουριάζει. Όλα αυτά πληρώνουμε, κυρία Τσαπανίδου. Γιατί μιλάτε σε παρατατικό χρόνο? Γιατί αυτά. Μιλήστε σε αναισθότα. Μιλήστε σε αναισθότα. Ωραία. Μετά το 9, λοιπόν. Σπατάλες εξακολουθούν να ισχύουν. Διορισμοί εξακολουθούν να συμβαίνουν. Ότι λοιπόν. Δεν συμβαίνουν ακόμη και σήμερα. Ωραία. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Μετά το 2009. Μπορείτε να πείτε διάφορα πράγματα για την κυβέρνηση. Αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι διόρισε. Δεν μπορείτε να πείτε ότι είχε σκάνδαλα. Και δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν έκανε σημαντικές. Πείτε μου. Συγκεκριμένα πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Παπακοσταντίνου, μισό λεπτάκι. Δεν γίνεται να μας κατηγορούν ταυτοχρόνως ότι απολύσαμε υπαλλήλους, ότι σταματήσαμε τα στέγη. Δεν απολύσατε κανένα. Ότι έχουν φύγει 100.000 υπάλληλοι από το δημόσιο. Ποιοι? Όχι λόγω απολύσεων, αλλά γιατί. Που πουλήθηκαν οι συμβάσεις τους, που τελείωσαν οι συμβάσεις. Γιατί δεν προσλάβαμε όταν ο κόσμος έφυγε. Αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν και αυτοί που έληξαν συμβάσεις. Και αυτοί σε ένα βάθος διετίας. Και σταματήσαμε μια σειρά από συμβάσεις ορισμένων χρόνων. Δεν γίνεται εγώ να εγκαλούμε γιατί προχωρούμε στην εφεδρεία σε οργανισμού και να έχω έξω από το. Προσλάβατε στο ΣΟΤΑ με τον Καλλικράτη υπαλλήλους οι οποίοι δεν ήταν μόνιμοι και τους μονιμοποιήσατε. Σας εγκάλεσε γι' αυτό η Τρόικα? Κυρία Τσαπανίδου, όχι είναι όχι. Η απάντηση. Υπάρχουν η απάντηση είναι ναι, κύριε Παπακοσταντίνου. Συμφωνούμε ή όχι ότι σήμερα στο δημόσιο έχουμε ήδη πάνω από 100.000 λιγότερους από ό,τι είχαμε το 2009. Ναι ή όχι? Συνταξιδοτήθηκαν, γέρασε ο κόσμος, γέρασε ο πληθυσμός. Φοβήθηκαν ότι δεν πάρουν ποτέ σύνταξη. Βγήκαν στη σύνταξη. Πήραμε καινούριους. Πήρατε. Σταματήσαμε συμβάσεις. Πήρατε κάτω από το τραπέζι. Θέλετε να κάνουμε. Προσλάβατε κόσμο. Θέλετε να κάνουμε και αθρώες απολύσεις. Αυτό είναι, πείτε το. Εγώ, η Τρόικα σας το ζητάει. 150.000 ανθρώπους σας λέει να απαντήσετε. Και έχετε υπογράψει να το κάνετε. Ζητάει να μειωθεί το δημόσιο άλλους 150.000. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει 150.000. Έχετε υπογράψει να το κάνετε. Ναι, δεν σημαίνει ότι θα γίνουν 150.000 απολύσεις. Αυτό πώς γίνεται. Μισό λεπτό, κύριε Παπακοσταντίνου. Πώς γίνεται να έχετε υπογράψει ότι θα απολύσετε 150.000 ανθρώπους από το δημόσιο και θα τους απολύσετε? Τι θα τους κάνετε? Κύριε Τσαπανίδου. Τους εξαφανίσετε. Γιατί το κάνετε αυτό? Πώς θα το κάνετε? Έχετε υπογράψει. Γιατί το κάνετε αυτό? Δεν έχετε υπογράψει το μνημόνιο που λέει κάτι τέτοιο μέσα που ναι, το ζητάει. Κάτι τέτοιο, αλλά γιατί δεν το λέτε σωστά? Παρακαλώ, τι εννοείτε? Το σωστό αυτό που λέει μέσα το μνημόνιο, το οποίο έχουν υπογράψει και τα δύο μεγάλα κόμματα, είναι ότι μέσα σε 3 χρόνια από τώρα το δημόσιο θα έχει 150.000 λιγότερους υπαλλήλους από έχει σήμερα. Κυρίως αυτό θα γίνει μέσα από το γεγονός ότι θα φύγει κόσμος και δεν θα αναπληρωθεί. Σημαίνει ότι θα μειώσουμε τις εποχιακές συμβάσεις που τις έχουμε μειώσει. Άρα πάρα δεν πολύ. Δεν θα απολύσετε κανέναν δημόσιο υπάλληλο? Όχι, μπορεί να γίνουν και απολύσεις. Μπορεί να γίνει και μείωση προσωπικού. Γίνεται μια σουρεαλιστική ζήτηση στη χώρα. Λέμε να μειωθεί το δημόσιο. Ωραία, να μειωθεί το δημόσιο. Να κλείσουν οργανισμοί, λένε όλοι. Γιατί δεν κλείσετε αρκετούς οργανισμούς? Συγχωρείτε, όταν κλείνουμε οργανισμούς, κάποιος κόσμος δεν φεύγει. Κύριε Παπακοσταντίνου, όταν είχατε το μνημόνιο 1 στα χέρια σας, αυτά έγραφε μέσα. Έγραφε μειώσεις, έγραφε συρρήκνωση δημοσίου, έγραφε μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Δεν μπορείτε όμως να με εγκαλείτε. Μισό λεπτό. Καταρχάς, μας εγκαλείτε ταυτοχρόνως. Ότι γιατί κάναμε απολύσεις,
Και γιατί δεν κάναμε απολύσεις. Όχι, κάνετε λάθος. Γιατί μειώσαμε οργανισμούς. Κάνετε λάθος. Και γιατί δεν μειώσαμε οργανισμούς. Δεν σας εγκαλούμε καθόλου γι' αυτό. Ή το ένα ή το άλλο. Όταν υπογράψατε το μνημόνιο, δεσμευτήκατε για μια σειρά μέτρων. Μάλιστα. Τα μέτρα τα οποία βάλατε εσείς στο τραπέζι. Ο Τόμψεν είπε ότι εσείς επιλέξατε την πολιτική που ασκείτε. Το βασικότερο πράγμα στο οποίο δεσμευτήκαμε. Δεν σας υποχρεώσανε. Σας δείξαν στόχους και επιλέξατε να κόψετε από μισθούς, συντάξεις ή οτιδήποτε άλλο για να φτάσουμε εδώ. Το βασικότερο πράγμα στο οποίο δεσμευτήκαμε, κυρία Τσαπανίδου, είναι, θα σας πω ακριβώς τι είναι. Έτσι. Το βασικό το πράγμα στο οποίο δεσμευτήκαμε είναι να μειώσουμε το έλλειμμα της χώρας για να μπορεί να συνεχίσει να δανειοδοτείται. Λοιπόν, και μέσα σε 2 χρόνια έγινε αυτό το οποίο δεν γίνει ποτέ, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε καμία άλλη χώρα. Που είναι ότι ένα έλλειμμα που ήταν 24 δις πρωτογενές, δηλαδή αφήσουμε τους τόκους έξω, γιατί οι τόκοι αυξάνονται. Από 24 δις πήγε στα 2. Αυτό δεν το έχει κάνει καμία άλλη χώρα. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που έκανε το πρώτο ξέρετε μνημόνιο. Πώς το κάνατε, κύριε Παπακοσταντίνο. Να σας πω εγώ πώς το έκανα. Γιατί τα νούμερα δεν τα ξέρετε. Με 300 ευρώ. Στους ανέργους και με τη δημιουργία ενός εκατομμύριου ανέργων. Μπορείτε να ζήσετε με 300 ευρώ. Κυρία Τσαπανίδου, κανένας δεν μπορεί να ζήσει με 300 ευρώ. Καλείται να ζήσουν με 300 ευρώ αυτό περισσότερο όμως, από ένα εκατομμύριο. Αυτό όμως το οποίο λέτε είναι ότι. Τι λέτε στους ανθρώπους αυτούς. Η μείωση αυτή την οποία εγώ σας αναφέρω, γιατί είναι, δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα από το να κάνει κανένας ένα πολιτικό παρόμοιες ερωτήσεις. Γιατί η απάντηση είναι προφανής. Κανένας δεν μπορεί με 300 ευρώ. Κανένας δεν αντέχει να είναι άνεργος. Αυτή είναι η ζωή. Κανένας δεν αντέχει να βλέπει τη σύνταξή του να κόβεται. Αυτή είναι η ζωή. Είναι προφανές. Κανένας δεν αντέχει να είναι 65-70 χρονών και να ξαφνικά να βλέπει ότι εκεί που είχε κάποια χρήματα να έχει λιγότερα χρήματα. Κανένας δεν αντέχει να βλέπει το μαγαζί του να αναγκάζεται να κλείσει γιατί είμαστε σε ύφεση. Όλα αυτά είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Εγώ όμως σας λέω το εξής. Ότι μία σειρά από αυτά ήταν πράγματα που ήμασταν υποχρεωμένοι να τα κάνουμε, γιατί αν δεν τα κάναμε, η χώρα θα ήταν στην απόλυτη καταστροφή. Μα στην η χώρα είναι στην απόλυτη καταστροφή. Δεν έχετε δει τι σημαίνει κανονική πτώχευση μιας χώρας. Δεν έχετε δει τι σημαίνει να βγαίνει η αστυνομία στους δρόμους για να φυλάει τις τράπεζες με τον κόσμο να προσπαθεί να βγάλει τα χρήματά του. Δεν έχετε δει τι σημαίνει να μην μπορεί η χώρα να εισάγει φάρμακα και να εισάγει πετρέλαιο για να μπορούν να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Δεν έχετε δει τι σημαίνει όχι να παίρνει μια χαμηλότερη σύνταξη, αλλά να μην μπορεί το κράτος τέλος του μήνα να λέει: εγώ δεν έχω να σου δώσω σύνταξη και μισθό. Δεν τα έχουμε δει στην Ελλάδα και ειλικρινά σας λέω, ελπίζω και πιστεύω ότι δεν το δούμε ποτέ. Αλλά ξέρετε το κράτος θα μπορεί να πληρώνει μισθούς και συντάξεις από εδώ στο εξής. Δεν θα το δούμε, κυρία Τσαπανίδου, γιατί έγινε μια πολιτική. Κύριε Παπακοσταντίνου, ακούστε. Αν στο τέλος του μήνα, το 2013, σας χαρίζουμε το 2012, πώς θα καταφέρετε να έχετε ίσους προϋπολογισμούς, πώς θα καταφέρετε τα έσοδα της χώρας και τα έξοδα να είναι μηδενικά, να είναι ίσια, να μην έχετε έλλειμμα. Πώς θα καταφέρετε δηλαδή να έχετε στο ταμείο σας τόσα χρήματα για μισθούς και συντάξεις, για υγεία, παιδεία, ασφάλεια κλπ. Και παράλληλα οι φόροι να τρέχουν κανονικά στα ταμεία από ένα λαό που έχει στεγνώσει πια. Για να καταλάβουμε, το 9 είχαμε ένα έλλειμμα 36 δις που είναι 2 φορές οι συνολικές συντάξεις και μισθοί που πληρώνει το δημόσιο. Δηλαδή, για να μπορέσει το κράτος να το ισοσκελίσει, θα έπρεπε για 2 χρόνια να μην πληρώσει κανένα μισθό στο δημόσιο και καμία σύνταξη. Γι' αυτό έχει αστεία αυτά τα οποία αγωγόνησα κατά καιρούς και από τη Νέα Δημοκρατία ότι σε ένα χρόνο μέσα μηδενίζουμε το έλλειμμα. Αν μηδενίζαμε το έλλειμμα σε ένα χρόνο, σημαίνει ότι δεν θα πληρώναμε κανένα μισθό, καμία σύνταξη ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά, αυτά πέρασαν. Εγώ σας ρωτώ τώρα για το πόδο και πέρα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτά πέρασαν. Γιατί ακόμα αντιμετωπίζουμε αυτά ακριβώς. Η χώρα είναι στη στενοπό που είναι, γιατί ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησε. Γιατί είναι, δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα να πούμε εντάξει, αυτά ήταν στο παρελθόν. Τι να κάνουμε τώρα. Να, μα το τώρα έχει να κάνει με το πώς χειρίζεσαι το γεγονός ότι έχεις μέσα σε αυτή τη χώρα διαρθρωτικά κάθε χρόνο. Χρόνος έμπαινε, χρόνος έβγαινε. Ξοδεύαμε παραπάνω από ό,τι είχαμε. Τώρα τι θα και αγοράζαμε στο εξωτερικό παραπάνω από ό,τι εξάγουμε και εξακολουθούμε να το κάνουμε. Ξαναρχόμαστε στο τώρα. 11,5 δις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δανείζουν. Και μας δανείζουν για να ζούμε. Μας δανείζουν και μας δίνουν το χώρο.